Ουσιαστική επίσκεψη στις ΗΠΑ θα πραγματοποιήσει στις 13 Μαρτίου ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς στη σκιά των συνεχών προκλήσεων από την Τουρκία και της δήλωσης του Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα ότι ανησυχεί για το ενδεχόμενο ατυχήματος στο Αιγαίο. Ο Νίκος Κοτζιάς θα συναντηθεί με τον επικεφαλής του State Department, Rex Tillerson, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσημη επαφή Έλληνα αξιωματούχου με την κυβέρνηση Τραμπ. Στη ΣΥΠΑ θα μεταβεί και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος, ο οποίος έστειλε τη δική του απάντηση στην τουρκική προκλητικότητα από την Ικαρία, όπου παρακολούθησε άσκηση της Εθνοφρουράς. Από τη σημερινή πολιτική στρατιωτική ηγεσία δεν θα λάβουν εντολή να αφήσετε τις σημαίες να σας παίρνει ο αέρας. Τις σημαίες υπερασπιζόμαστε μέχρι τελευταίο. Η Εθνοφρουρά του νησιού πραγματοποίησε την επιχείρηση αστραπή ανακαταλαμβάνοντας το αεροδρόμιο του Άγιου Κήρυκου. Μέσα σε 24 ώρες, οι άνδρες της Εθνοφρουράς δήλωσαν το παρόν στην ευθυνδιαστική κλίση των ενόπλων δυνάμεων, ετοιμοπόλεμοι, πετυχαίνοντας το στόχο της άσκησης. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Ναύαρχος Νικόλαος Αποστολάκης, μιλώντας στην εκπομπή Αρετή και Τόλμη, δηλώνει ότι αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με ψυχραιμία. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια περιοχή που γεωπολιτικά μπορεί να θεωρηθεί σαν το πιο ζεστό σημείο του πλανήτη. Κάθε μέρα είναι και μια διαφορετική πρόκληση, κάθε μέρα χρειάζεται να είμαστε ακόμα πιο ψύχρεμοι. Δεν θέλουμε να προκύψει κάποια ένταση στην περιοχή. Ο μάχημος αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων που εδώ τον βλέπουμε να πηδάει από Σινούκ με αλεξίπτωτο εκφράζει την εμπιστοσύνη του στο έμψυχο δυναμικό του στρατεύματος. Οι ενόπλες δυνάμεις βασίζονται στο προσωπικό τους, το οποίο είναι ο μεγαλύτερος πολλαπλασιαστής ισχυός. Η προσπάθεια είναι να παραμείνει η Ελλάδα όπως είναι μέχρι τώρα, πόλος σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή. Την ίδια ώρα, για τρίτη φορά μέσα σε χρονικό διάστημα λίγων ημερών, η Τουρκία βγάζει ξανά το ωκεανογραφικό πλοίο της ΕΣΜΕ στο Αιγαίο. Σύμφωνα με Ναύτεξ, το τουρκικό πλοίο θα πλεύσει στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Ουρανούπολη και τη Λίμνο. Οι κλιμακούμενες τουρκικές προκλήσεις εκτιμάται ότι θα ενταθούν μέχρι τις 16 Απριλίου που διενεργείται το δημοψήφισμα Ερντογάν. Άντε να δούμε τι άλλο θα δούμε και τι άλλο θα ακούσουμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα έτσι να αλλάξουμε και κλίμα και θέμα. Το χρειαζόμαστε. Το χρειαζόμαστε και να καλημερίσουμε τον Δόκτωρ Μάριο Κυριαζή. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Χαιρόμαστε πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Και εγώ χαίρομαι. Είναι ειδικός γεροντολόγος, υποψήφιος για Νόμπελ και έχετε βραβευτεί και πρόσφατα ως επιστήμονας της χρονιάς. Στα βραβεία ΜΑΝ. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, τι είναι η ειδικότητά σας? Τι ακριβώς κάνει? Εντάξει, εγώ έχω σαν γιατρός, είμαι ειδικός παθολόγος και γεροντολόγος. Mm-hmm. Αλλά έχω και άλλες ειδικότητες σαν γενικός επιστήμονας. Mm-hmm. Είμαι βιολόγος με ενδιαφέρον για τη βιολογία της γύρανσης. Μάλιστα. Έτσι συνδυάζω τα δύο, τη βιολογία και την κλινική ιατρική. Mm-hmm. Με θέμα γενικών θέμα της γύρανσης. Και τι καταρχάς πιστεύετε ότι βραβευτήκατε σαν επιστήμονας της χρονιάς? Γιατί το πιστεύω? Ναι, δηλαδή κάποιος λόγος, για κάποιο λόγο ξεχωρίσατε, ναι. Γιατρέ, δεν είναι? Είχαν και άλλους υποψήφιους, πολύ αξιόλογους επιστήμονες. Mm-hmm. Μα γι' αυτό το λέω. Ακριβώς γι' αυτό το λέω. Δεν ξέρω γιατί. Δεν είναι ότι με ψήφισε ο κόσμος. Είναι καλή, απλά είναι εξαίρετο και το έργο σας που κάνετε. Μα για το έργο του μιλάω, γι' αυτό θέλω να μου πει. Ίσως επειδή ο κόσμος είχε ακούσει πρόσφατα για την υποψηφιότητά μου, αλλά εγώ, για τον Νόμπελ εννοώ, αλλά εγώ εκείνο που θεωρώ πιο με σημασία είναι όχι το βραβείο, αλλά οι έρευνες που έχουμε κάνει για την εξάλληψη της γύρανσης. Για πείτε μας λίγα λόγια για τις έρευνες. Έχουμε κάνει αρκετό πρόοδο σε αυτό. Ο σκοπός μου εμένα και των συνεργατών μου είναι να εξαλειφθεί η γύρανση εντελώς, δηλαδή να μην γερνούμε σαν ανθρώπινα όντα. Μα γίνεται αυτό το πράγμα? Βέβαια γίνεται. Ενταλώς γίνεται. Να το μάθουμε κι εμείς. Όταν με ρωτά ο κόσμος, ενταλώς γίνεται, χρειάζεται τουλάχιστον μισή ώρα με μια ώρα συζήτηση όταν έχεις ανοιχτό μυαλό. Αν δεν έχεις ανοιχτό μυαλό, τότε πάει χαμένη η συζήτηση. Τι εννοείτε δηλαδή? Δεν είναι να σας πω. Να το πιστεύεις, ας πούμε. Όχι, να
να μπορείς να αποδεχθείς τα νέα δεδομένα και όλα. Όχι, να συζητήσουμε τα διάφορα θέματα που όλα μαζί συντείνουν σε αυτήν τη θεωρία. Ας το συζητήσουμε, γιατρέ. Εγώ είμαι πολύ ανοιχτή σε αυτά τα θέματα. Εντάξει. Πρώτα, δεν θα είναι κάτι που μπορεί, ένα χάπιν ή μια ένεση ή μια θεραπεία που θα πας στο γιατρό για να σου το δώσει. Θα είναι κάτι το εύκολο να το παίρνεις και να ζεις για πάντα. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Το έχουμε αυτό. Δεύτερον, κάθε άνθρωπος πρέπει να κάνει τον εαυτό του απαραίτητο στην κοινωνία και στη φύση. Διαφορετικά δεν θα υπάρχει λόγος να ζει τόσα πολλά χρόνια. Ναι. Όταν είσαι χρήσιμος σε κάτι, τότε αυτό το σύνολο, οτιδήποτε παράδειγμα σκεφτούμε εδώ, οτιδήποτε αντικείμενο είναι χρήσιμο μέσα σε έναν περιβάλλον, τότε αυτό το περιβάλλον το διατηρεί αυτό το αντικείμενο περισσότερο χρόνο. Να υποθέσω ότι δεν μιλάτε μόνο για δουλειά. Έτσι, όχι, απαραίτητο βέβαια. Μπορεί να είναι και μια μητέρα ή ναι. γιαγιά. Ναι, ναι. Δεν λέω εγώ γιατί τι αξία έχει. Για τον εαυτό σου απαραίτητο για το κάτι. Κάτι που κάνει στη ναι. ζωή σου. Και όσο πιο απαραίτητο είσαι σε πιο ψηλά επίπεδα, ναι, τόσο ναι. περισσότερο η φύση θα σε κρατήσει ζωντανό, γιατί χρειάζεσαι στη φύση. Και το τρίτο είναι ότι αυτό που είπα τώρα πρέπει να το κάνουν πολλά εκατομμύρια ανθρώποι, όχι μόνο 3-4 στη Λευκοσία και 5-6 στη Λάρνακα και τέλειωσε. Πολλά γιατί εκατομμύρια παίζει ανθρώποι. Τόσο ρόλο αυτό. Γιατί σαν κοινωνία, όλη η ανθρώπινη κοινωνία, όταν προσπαθεί να κάνει κάτι το καλύτερο και το ανώτερο και να ξυψώσει τον άνθρωπο και να τον κάνει να είναι χρήσιμος και να τον κάνει το θάνατο του να είναι... Να φέρνει περισσότερη ζημιά παρά η ζωή του, τότε ενεργοποιούνται διάφοροι βιολογικοί μηχανισμοί στο σώμα μας που επιδιορθώνουν τη ζημιά που παθαίνουμε από τη γύρανση και έτσι δεν γίνονται. Είναι ναι. και το άγχος ένα μεγάλο κεφάλαιο. Δόκτωρ, κρυαζεί στη ζωή μας, συντείνει και αυτό. Το άγχος μέχρι σε ένα σημείο είναι καλό, το θετικό άγχος. Το δημιουργικό άγχος. Ναι, όταν κάθεσαι και σκέφτεσαι και θέλεις να κάνεις κάτι, να δημιουργήσεις. Το καλύτερο. Ναι, όταν χαλαρώνεις εντελώς για πολλές ώρες ή πολλές ημέρες στη ζωή σου, τότε δεν δημιουργείς τίποτα. Όταν είσαι εντελώς χαλαρός. Στην πρίζα δηλαδή όλη μέρα. Μέχρι σε ένα σημείο, ούτε υπερβολικά, ούτε καθόλου. Να είμαστε να ασχολούμαστε με κάτι. Ναι. Αλλά αυτό το κάτι, να προσέξουμε, να το κάνουμε να έχει κάποιον αντίκτυπο στους άλλους. Όχι μόνο για μας. Όχι μόνο... Να υπάρχει μια προσφορά. Ναι. Αλλά σε όλους τους τομείς. Όχι μόνο στην κοινωνία, να δίνουμε λεφτά στους φτωχούς ή στους... να κάνουμε μια αγαθοεργία. Πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα που θα εξυψώνουν τον άνθρωπο. Τώρα, όπως το βλέπετε αυτό, άλλος. Εσείς, σαν επιστήμονας, όμως γνωρίζετε ότι έχει να κάνει και με τα κύτταρα, όμως, έτσι. Αφού γερνάμε με κάποιο τρόπο, δηλαδή, πώς γίνεται αυτή η διαδικασία να...